Κρίση στην Ευρώπη έπαιρνε πρωτοφανείς διαστάσεις. Πήραμε λοιπόν πρωτοβουλία με τέσσερις στόχους. Να μην γίνει δημοψήφισμα, να αλλάξει πρωθυπουργός, να δημιουργηθεί μεταβατική κυβέρνηση που θα ξεμπλοκάρει την εκτιδόση και θα προχωρήσει τη νέα δανειακή σύμβαση. Να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το ταχύτερο. Μέσα σε λίγα 24 ώρα πετύχαμε και τους τέσσερις στόχους. Τελικά άνοιξε ο δρόμος για νέες εκλογές άμεσα. Και αυτό πια είναι μια συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων, με συγκεκριμένη ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου. Άλλωστε, οι εκλογές δεν είναι μόνο δικό μας αίτημα. Είναι βαλβίδα ασφαλείας για να εκφραστεί η κοινωνία. Γιατί όταν δεν εκφράζεται η κοινωνία, τότε έρχεται πιο κοντά η κοινωνική έκρηξη. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, ό,τι δεν έχει κάνει ποτέ κόμμα αντιπολίτευσης, να αλλάξει κυβέρνηση και πρωθυπουργό στο μέσο της τετραετίας. Αντί να έχουμε άλλα δύο χρόνια κυβέρνηση Παπανδρέου, θα έχουμε σε τρεις μήνες εκλογές. Και το τονίζω, οι απόψεις μας για την πολιτική που εφαρμόζεται παραμένουν. Δεν είναι πουκάμισα οι απόψεις για να τις αλλάζεις. Άλλωστε, έχουν δικαιωθεί πλήρως. Η κατάσταση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί δεν πέτυχε η πολιτική που ακολουθήθηκε. Το βλέπετε στην οικονομία που βουλιάζει, στη μεσαία τάξη που διαλύεται, στις επιχειρήσεις που κλείνουν, στους ανέργους που πολλαπλασιάζονται, στους νέους που φεύγουν, στους στόχους που δεν πιάνονται. Όλοι ξέρουμε πια πώς χάθηκε τις τελευταίες μέρες κάθε ίχνος αξιοπιστίας της χώρας διεθνώς. Όλοι μαζί θα την αποκαταστήσουμε ταχύτατα. Όμως, χωρίς να δεχτούμε ταπεινώσεις, ούτε προσβολές. Ούτε για το λαό μας, ούτε για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων δεν μπαίνει στο λογαριασμό. Δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Στο τέλος αυτού του δρόμου θα ξαναπάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Σας κοιτάω όμως στα μάτια, όλους σας. Και σας λέω, υπάρχει προοπτική. Υπάρχει τρόπος να βγούμε από το σημερινό εφιάλτη. Όλοι μαζί θα στηρίξουμε τη νέα μεταβατική κυβέρνηση Παπαδήμου στο έργο της. Και ευχόμαστε να πετύχει στην αποστολή της. Η Νέα Δημοκρατία πήρε δύο κρίσιμα υπουργεία με ουσιαστικό ρόλο και βαρύς εθνικούς συμβολισμούς, το άμυνας και το εξωτερικών, και στέλνει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει εκεί που πρέπει να τα στείλει. Δεν θέλησα παραπάνω συμμετοχή. Δεν θέλησα συγκυβέρνηση. Και ο καθένας καταλαβαίνει γιατί. Η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το τιμήσεις. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω είναι πρέπει όλα να τα ερωτήματα όλα. Που...